Παρά το γεγονός της μακρόχρονης αποχής από τα καθήκοντά τους, οι δικηγόροι της Καλαμάτας δεν έχασαν ούτε στιγμή την ανθρωπιά τους και την αλληλεγγύη τους, συλλέγοντας τρόφιμα μακράς διαρκείας και είδη πρώτης ανάγκης για τους πρόσφυγες. Σήμερα το πρωί, ο Δικηγορικός Σύλλογος Καλαμάτας παρέδωσε ένα μεγάλο φορτίο αγάπης στην περιφέρεια για να τα διαχειριστεί και να τα προωθήσει στον προορισμό τους. Με πρωτοβουλία του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας, εδώ και ένα μήνα περίπου, έγινε μια προσπάθεια συγκέντρωσης ανθρωπιστικού υλικού για τους ταλαιπωρημένους πρόσφυγες και μετανάστες που έρχονται στην πατρίδα μας. Ήταν μια συγκινητική προσπάθεια από την πλευρά των μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας, από τη μεριά των δικηγόρων Καλαμάτας, και θέλω να τους συγχαρώ προσωπικά για αυτή την πρωτοβουλία. Συγκεντρώθηκαν αρκετές ποσότητες ανθρωπιστικού υλικού. Θυμίζω πάντα σε μια εποχή κρίσης, ειδικά για τους δικηγόρους, οι οποίοι τους τελευταίους 4 μήνες βρισκόμαστε σε μια συνεχή αποχή από τα καθήκοντά μας. Με δεύτερη, όπως αντιλαμβάνεστε όλοι, λιγότερα έσοδα για όλους μας. Με ευκαιρία δε την πρωτοβουλία της Περιφέρειας Πελοποννήσου, της Αντιπεριφερειάρχη, με συγγένεια της κυρίας Αλιφέρη για τη συγκέντρωση και το συντονισμό των προσπαθειών αυτών, σήμερα ο Δικηγορικός Συλλόγος Καλαμάτας είναι στην ευχάριστη θέση να παραδώσει το ανθρωπιστικό υλικό που έχει συγκεντρωθεί σε εκπροσώπους της Περιφέρειας, ώστε αυτό θα πάει σε αποθηκευτικό χώρο που έχει τη δυνατότητα η Περιφέρεια να διατηρήσει, και εν συνεχεία το υλικό που θα συγκεντρωθεί από όλους τους φορείς της Μεσσηνίας να συγκεντρωθεί και να παραδοθεί στους πρόσφυγες και στους μετανάστες στον Πειραιά, στην Ιδωμένη, όπου αλλού κρίνει η Περιφέρεια Πελοποννήσου. Θέλω να ευχαριστήσω άλλη μια φορά τους δικηγόρους Καλαμάτας και να τους γνωρίσω ότι εφ' εξής όποιος επιθυμεί να παράσχει οποιοδήποτε υλικό απαραίτητο στους πρόσφυγες, είναι γνωστό το υλικό αυτό που χρειάζεται, θα μπορούν πια να απευθύνονται στην Περιφέρεια και θα πάνε να πηγαίνουν στον αποθηκευτικό χώρο αυτής. Ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας, Κώστας Μαργέλης, αναφέρθηκε και στην προοπτική συνέχιση της αποχής αλλά και της κλιμάκωσης των ενεργειών τους. Εχθές, όπως πιστεύω έχετε ενημερωθεί, έγινε μια έκτακτη γενική συνέλευση στο Δικηγορικό Σύλλογο Καλαμάτας. Η συμμετοχή ήταν μεγάλη. Το θέμα της γενικής συνελεύσεως ήταν οι προοπτικές της συνεχίσεως του αγώνα των δικηγόρων και η ενημέρωση για την πρόσφατη απόφαση της Ολομέλειας περί συνεχίσεως της αποχής των δικηγόρων με τα καθήκοντά μας μέχρι τις 15 Απριλίου. Πραγματικά ήταν μια ευκαιρία να ξεκαθαριστεί για άλλη μια φορά ότι οι δικηγόροι μάχονται εναντίον ενός ασφαλιστικού νομοσχεδίου, το οποίο, εάν ψηφιστεί έτσι όπως έρχεται, θα οδηγήσει σε λαιλασία τα εισοδήματά μας και θα οδηγήσει με μαθηματική βεβαιότητα κλείσιμο αρκετό δικηγορικό γραφείο την επόμενη χρονιά. Αναδείχθηκε το θέμα ότι μπροστάρδες οι δικηγόροι στον αγώνα κατά του ασφαλιστικού προσχεδίου, διότι ελάχιστες επαγγελματικές και επιστημονικές τάξεις συμμετέχουν στον αγώνα αυτό ή μετέχουν εντελώς περιστασιακά. Είναι μια προσπάθεια η οποία πρέπει να καταδειχθεί στην κοινωνία ότι ο αγώνας αυτός συνεχίζεται, διότι θα μειωθούν πολύ θα αυξηθούν πολύ τα προβλήματα της επιβίωσης των δικηγόρων στην επόμενη χρονιά, αν περάσει αυτό το νομοσχέδιο. Και τονίστηκε ότι ήδη το ελληνικό δημόσιο από την αποχή των δικηγόρων χάνει καθημερινώς πολλά έσοδα και θα συνεχίσουμε την προσπαθία μας να χάνει τα έσοδα αυτά. Έσοδα προκύπτουν από τις μετατροπές στο ποινό, από τη μη καταβολή εγγύσεων κτλ. Πρέπει να γίνει σαφές στην πολιτεία ότι πρέπει κάποια στιγμή να κάνει ένα γόνιμο διάλογο, τουλάχιστον με τους δικηγόρους και όλους τους επιστημονικούς φορείς, ώστε να περάσει ένα ασφαλιστικό νομοσχέδιο το οποίο να έχει σχέση με την πραγματικότητα και ώστε να μπορούμε να είμαστε όλοι συνεπείς απέναντί του. Υπάρχει περίπτωση να σκληρύνεται τον αγώνα? Οι δικηγορικοί σύλλογοι δεν έχουμε απεμπολίσει το δικαίωμά μας για κλιμάκωση αποχής. Είναι βέβαιο ότι αν το προσχέδιο αυτό πάρει τη μορφή νομοσχεδίου, ηρίστον παρόδοτε δεν έχουμε ακόμα στα χέρια μας ούτε κείμενο ασφαλιστικού νομοσχεδίου, ούτε πολύ περισσότερο μια αναλογιστική μελέτη που να το συνοδεύει. Εάν δούμε ότι αυτό το προσχέδιο γίνει λοιπόν νομοσχέδιο και εισαχθεί στη Βουλή, δεν έχουμε απεμπολίσει το δικαίωμά μας να σκληρύνουμε την αποχή, το οποίο σημαίνει θα σταματήσουμε πια να παρέχουμε οποιαδήποτε άδεια, με συνέπειες πια. Ούτε θα χαθούν δικαιώματα με τις παραγραφές, θα έχουμε αποφυλακίσεις κρατουμένων και θα γίνουν πολύ δύσκολα πράγματα για την κοινωνία. Το ηχητικό των συναδέλφων σας, κύριε Πρόεδρε, ποιο είναι? Γιατί είναι παρατεταμένη η εποχή? Οι δικηγόροι είμαστε μπροστάριδες στους αγώνες. Πιστεύω ότι παλεύουμε για τα αιτήματά μας, είναι δίκαια και θα συνεχίσουμε να τα παλεύουμε. Βέβαια, τα προβλήματα των δικηγόρων και όλο, κατά αντιλαμβάνεστε, 4 μήνες σε μια εποχή είναι μεγάλα. Κάνουμε μια υπομονή, διότι αν το ασφαλιστικό νομοσχέδιο ψηφιστεί ως έχει, θα κλείσουμε του χρόνου αντί να κλείσουμε σήμερα. Αυτό θα είναι το αποτέλεσμα.